Η Τουρκία παρενεύει με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τα θαλάσσια πάρκα δυτικά της Μήλου και ανατολικά των Κυθήρων. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τους αποστόμωσε. Η προστασία του περιβάλλοντος θα έπρεπε να ευαισθητοποιεί τις κυβερνήσεις. Μην πολιτικοποιείτε ένα περιβαλλοντικό θέμα. Θα πήγε η Τουρκία με νέα ανταπάντηση, είμαι βέβαιος. Παιδιά, αυτό λέμε, να προστατεύσουμε από κοινού το περιβάλλον σε αμφισβητούμενα νησιά, νησίδες και βραχοσυνησίδες. Τι δεν καταλαβαίνετε? Αφήστε που η Τουρκία ανέστειλε τη συμμετοχή της στη συνθήκη για τα συμβατικά όπλα. Έγραψε ένα καταπληκτικό άρθρο ο Κώστας Ογρίβας, τον οποίον έχω σήμερα στη συχνότητα, για το τι σημαίνει αυτό. Αλλά πριν από αυτό, είναι πολλά αυτά που έχουν προκύψει από το άρθρο του μέσα σε τρεις μέρες. Να είναι καλά η διακήρυξη των Αθηνών. Καρντάσια. Καλημέρα, κύριε Γρίβα. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Γρίβα, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτή τη νέα πρόκληση, γιατί δεν είναι μια απλή πρόκληση. Η Τουρκία ευθέως με την ανακοίνωσή της χθες έθεσε θέμα κυριαρχίας ελληνικών νησιών, νησίδων και βραχονησίδων του Ανατολικού Αιγαίου με αφορμή την ίδρυση δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων από την Ελλάδα, και η Ελλάδα ανταπάντησε ότι μην πολιτικοποιείται ένα περιβαλλοντικό θέμα, η προστασία του περιβάλλοντος θα έπρεπε να ευαισθητοποιήσει τις κυβερνήσεις. Εμένα, μπορώ να κάνω λάθος, μου θυμίζει το γνωστό «Τι κάνεις Γιάννη, κουκιά σπέρνω». Ναι, φοβάμαι ότι είναι ακόμη χειρότερο και σε μένα έτσι προκάλεσε μεγάλη εντύπωση αυτό. Κοιτάξτε, η άποψή μου εμένα πλέον είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία συνεχίζει αυτό το πόλεμο που έχει εξαπολύσει εναντίον της Ελλάδος, τον άτυπο πλην όμως ολοκληρωτικό πόλεμο, ο οποίος όχι απλώς αποσκοπεί, αλλά το κάνει, το πράττει κάθε μέρα, κατεδαφίζει σιγά σιγά την ελληνική εθνική κυριαρχία. Δεν μιλάμε πλέον για κάποια κυριαρχικά δικαιώματα, μιλάμε για το σκληρό πυρήνα της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Η Τουρκία συνεχίζει αυτό το δόγμα των τριών πολέμων που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Το δόγμα των τριών πολέμων, παρεπιπτόντως, για όποιον θέλει, είναι μια κινέζικη εφεύρεση. Υπάρχουν άπειρες πληροφορίες στο διαδίκτυο. Ένα κινέζικο δόγμα, το οποίο ξεκινάει με παρανοϊκή ανάγνωση του διεθνούς δικαίου, όσο πιο παρανοϊκή τόσο καλύτερα. Ας πούμε, στην νότιο Σινική θάλασσα είναι ένα σημείο που είναι 20 μέτρα κάτω από το νερό και οι Κινέζοι το θεωρούν νησί. Λοιπόν, και το ότι θεωρούν ότι είναι δικό τους, λοιπόν, που είναι στην ΑΟΣ της Μαλαισίας. Αντιστοίχως, η Τουρκία έχει τις παρανοϊκές αξιώσεις για το Αιγαίο ότι τις ανήκει, ότι τα ελληνικά νησιά είτε δεν είναι ελληνικά, είτε ήταν ελληνικά, αλλά επειδή βάλαμε στρατό πάνω δεν είναι πλέον, είτε ακόμη και αυτά που είναι ελληνικά δεν έχουν κανενός είδους κυριαρχικό δικαίωμα, γιατί αποτελούν προέκταση της Μικρασιατικής Ακτής. Αυτά λέει επισήμως η Τουρκία. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η διαμόρφωση της κοινής γνώμης με τέτοιον τρόπο ώστε να το αποδεχτεί, ή τουλάχιστον να το αποδεχτεί εκ μέρη, και αυτό ακριβώς γίνεται με το αφήγημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων που είναι σε ήρεμα νερά και λοιπά, και επίσης που αυτό πάει εν παραλίλο με τη δημιουργία μιας εικόνας για την Τουρκία ότι είναι πανίσχυρη, ότι είναι φοβερή και τρομερή, υπερδύναμη, ότι έχει 85 εκατομμύρια κατοίκους και στο μέλλον θα μας καταπιεί. Άρα, αφού τώρα υπάρχει αυτή η ευκαιρία των ήρεμων νερών, να δώσουμε κάτι, δηλαδή να μοιράσουμε το Αιγαίο, για να μην έρθει και να μας τα πάρει όλα. Και το τελευταίο κομμάτι αυτού του τρίδημου, ας πούμε, που είναι μια ενότητα, είναι η απειλή πολέμου, η δημιουργία δηλαδή μιας πολεμικής απειλής, η οποία έρχεται ως τελευταίο στάδιο για να σου δημιουργήσει το απαραίτητο φόβο ώστε να υποκύψεις στο προηγούμενο. Και η απειλή πολέμου εδώ και χρόνια εξασκείται από την Τουρκία, που είναι με το περιβόητο Κάσους Μπέλι, και φυσικά εξυπηρετείται και από το αφήγημα που διαμορφώνει και η αποχώρηση από τη CFE, που είναι ότι εγώ, παιδιά, θα γίνω μια υπερπανίσχυρη δύναμη και θα σας καταστρέψω. Λοιπόν, όλο αυτό είναι μια ενότητα, και στην κομμάτι της τουρκικής πολεμικής μηχανής πλέον είναι και το ελληνικό σύστημα εξουσίας. Δεν είναι ούτε αφέλεια. Δεν μιλάμε πλέον για φοβικότητα, δεν μιλάμε για κατευνασμό, δεν μιλάμε για αφέλεια. Μιλάμε πλέον για συνεργασία του ελληνικού κομματιού εξουσίας με την Τουρκία. Μιλάμε δηλαδή για μετατροπή
κομματιού, εν πάση περιπτώσει, σοβαρού όμως κομματιού του ελληνικού συστήματος εξουσίας για μετατροπή σε κομμάτι της τουρκικής πολεμικής μηχανής, που τι κάνει. Περνάει την αντίληψη, την παρανοϊκή αντίληψη ότι είμαστε σε περίοδο ήρεμων νερών και οφείλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την περίοδο για να προχωρήσουμε στους κατάλληλους συμβιβασμούς, δηλαδή να δώσουμε κομμάτι της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Και η Τουρκία φυσικά, όπως έγινε και φαίνεται και με αυτή την ανακοίνωση, εκμεταλλευόμενη όλη αυτή την κατάσταση, κάθε φορά κινείται και ένα βήμα πιο πέρα. Αυτά ήταν πράγματα, δηλαδή η ανακοίνωση για τα πάρκα θα ήταν αδιανόητη στη δεκαετία του 90 ή του 80 ή ακόμα και στις αρχές του 2000. Κύριε Γρυβά, η τουρκική επίθεση συνεχίζεται ολοταχώς. Μισό λεπτό, δώστε μου λίγο το περιθώριο και θα συνεχίσετε, γιατί το κάνατε με ένα συνεκτικό τρόπο, απλώσατε και καλά κάνατε στο τραπέζι όλο το σχεδιασμό. Θέλω να πω για τους, πώς να το πω, δύσπιστους ακροατές, ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα που συζητάμε, το ένα περιλαμβάνει 11 συμπλέγματα ακατοίκητων νησιών, νησίδων και βρακονησίδων που έχουν χαρακτηριστεί τα ελληνικά Γκαλαμπάγκος ως θησαυροί βιοποικιλότητας και είναι από τα δυτικά της Μήλου, για να καταλάβουμε τι αμφισβητεί η Τουρκία, έως την Ίσυρο. Το δεύτερο, ακόμη πιο κραυγαλαίο, περιλαμβάνει μια εκτεταμένη θαλάσσια περιοχή που ξεκινάει βόρεια της Κεφαλονιάς και καταλήγει ανατολικά Κυθήρων και Αντικυθήρων. Φτάνει και δηλαδή βόρεια της Κρήτης. Ναι. Εδώ πια δεν υπάρχει καν 25ος μεσημβρινός. Ακριβώς, δεν υπάρχει. Η Τουρκία θεωρεί, και αυτό είναι ο στόχος της τελικά, δεν είναι απλώς να σου πάρει το Μισό Αιγαίο. Ο στόχος είναι να σε κατακτήσει, όχι να φέρει στρατό στο Ηράκλειο ή να υψώσει την τουρκική σημαία στην Ακρόπολη, αλλά είναι να σε μετατρέψει σε εξάρτημά της, σε άτυπο προτεκτοράτο. Και αυτό ακριβώς κάνει και εμείς το δεχόμαστε. Δηλαδή σήμερα με αυτή την ανακοίνωση σου λέει ότι εσύ αγόρι μου καλό δεν θα κάνεις τίποτα στις θάλασσες σου αν με ρωτήσεις εμένα. Και εσύ αντί να το απαντήσεις όπως πρέπει, ούτε καν να το απαντήσεις, δηλαδή να θέσεις το θέμα πολύ σοβαρά ότι απειλείται πλέον ο πυρήνας της εθνικής κυριαρχίας, μιλάς περί οικολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Εδώ λοιπόν δεν είναι ούτε αφέλεια πλέον, επαναλαμβάνω, ούτε φοβικότητα, ούτε κατευνασμός. Εδώ είναι συνεργασία με την τουρκική πολεμική μηχανή. Αυτή είναι η επιστημονική μου άποψη. Μπορεί να ακούγεται υπερβολική σε κάποιους, αλλά ας δούμε τα πράγματα ακριβώς όπως έχουν. Η Τουρκία όχι απλώς αμφισβητεί ρητορικά, εν την πράξη αδρανοποιεί την ελληνική εθνική κυριαρχία στις θάλασσές της πλέον γενικότερα και το ελληνικό σύστημα εξουσίας και ακόμη αφήστε το σύστημα εξουσίας το θεσμικά, δηλαδή το Υπουργείο Εξωτερικών δεν θέτει κάτω θέμα, το παρακάμπτει. Λοιπόν, αυτό δεν είναι πλέον μια αδράνεια, είναι κάτι πολύ χειρότερο. Ξέρετε, έχετε δίκιο εσείς που λέτε το παρακάμπτει, διότι όταν λες ότι μετατρέπεις ένα περιβαλλοντικό σε πολιτικό, όταν η Τουρκία δεν λέει ούτε πολιτικό ούτε περιβαλλοντικό, σου θέτει θέμα κυριαρχίας νησιών, νησίδων και βραχονησίδων σου. Αυτό σου λέει. Εμψυχρό, στα μούτρα. Σου λέει, κύριε, είναι αμφισβητούμενα. Πώς θα γίνει τώρα. Και έλα δηλαδή, εδώ να το συζητήσουμε. Για να το πόσο πιο απλά γίνεται, είναι σαν να πάει η Ρωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και να της πει, μη φτιάξεις σε αυτή την περιοχή, στο Όρεγκον, ξέρω εγώ, ένα εργοστάσιο, γιατί αυτή η περιοχή, εγώ θέλω να έχω άποψη πάνω σε αυτή. Τι θα κάνεις, γιατί μπορεί να και να μου ανήκει. Δεν ξέρω, επειδή ήταν Ρώσια εκεί παλιά. Και να απαντήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, μη μετατρέψει ένα περιβαλλοντολογικό θέμα σε πολιτικό. Μου λέει εδώ, λοιπόν, Κώστας, μήπως είναι υπερβολικός ο κύριος Γρίβας. Λέει, μπορεί να σταθούν. Ακούστε, τέτοιοι ισχυρισμοί στο διεθνές γίγνεστε, όπως και με το τουρκολιβικό. Ποιος διεθνής δρόν θα τους πάρει στα σοβαρά. Σοβαρά, αφού δεν τους έχει πάρει στα σοβαρά, Κωστή, στο τουρκολιβικό. Υφίσταται στο πεδίο ή δεν υφίσταται, για να ξέρω εγώ. Και κοιτάξτε, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, ότι δεν είναι ότι τσακώνονται δύο γείτονες και εγώ σου λέω ότι η αυλή σου είναι δική μου και εσύ απλά με αγνοείς. Γιατί το διεθνές σύστημα δεν υπάρχουν νόμοι. Δεν υπάρχει ιδιοκτησία που είναι σε κάποια τέτοια. Είναι ακριβώς η συμπεριφορά των κρατών. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιος ανώτατο, δεν υπάρχει αστυνομία, δεν υπάρχει δικαστήρια. Είναι η αμφισβήτηση αυτή δεν είναι μόνο ρητορική, είναι και πράξη από τη στιγμή που εσύ λειτουργείς με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ενεργοποιείς τη ρητορική του αντιπάλου. Δηλαδή, όταν η Τουρκία δεν διεκδικεί απλώς
Δεν λέει ότι δεν μπορείς να επεκτείνεις τα χωρικά σου υδάτα στα 12 ναυτικά μιλιά. Το κάνει, το έχει επιτύχει δια της απειλής πολέμου, αλλά εσύ δεν το έχεις κάνει μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Και συνεχίζει, αυτή η διαδικασία συνεχίζει διαρκώς. Επίσης, όπως έχει πει και ο πρέσβης ο κύριος Αϊφαντής, η Τουρκία έχει καταθέσει όλα αυτά. Στον ΟΗΕ υπάρχουν, δηλαδή είναι ενέργειες, δεν είναι ρητορική. Και η κάθε μία ενέργεια χτίζει την άλλη. Και η αδράνεια, ας μην μπούμε στην εργασία, ας πούμε αδράνεια της ελληνικής κυβέρνησης, των ελληνικών κυβερνήσεων, του ελληνικού συστήματος εξουσίας, επιτρέπει, αν όχι ωθεί την Τουρκία, να κάνει κάθε φορά και την επόμενη κίνηση. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, αυτό που γίνεται με τα αεολικά πάρκα, δεν θα ήταν αδιανόητο, δεν θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε στη δεκαετία του 90. Είναι ακραία ακραίο, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση. Είναι ακραία ακραίο και εμείς απαντάμε ότι να μην πολιτικοποιεί η Τουρκία. Είναι περιβαλλοντικό ζήτημα, το περιβάλλον. Ωραία, αφού είναι περιβαλλοντικό, όπως σωστά λέει εδώ ο ακροατής, γιατί δεν θέτουμε κι εμείς ζήτημα περιβαλλοντικό πέραν της ανατολικότερα της Ήμβρου της Τενέδου ή το ΑΚΙΟΥ, το πυρηνικό εργοστάσιο. Λέω. Αλλά εκεί δεν είναι το ίδιο. Κοιτάξτε, μέσα σε αυτό το κλίμα κουμπώνει εδώ το άρθρο σας. Οι κινήσεις φαίνεται ότι είναι τακτικές, αλλά εξυπηρετούν μια στρατηγική βάθους. Η Τουρκία ανέστειλε, στην ουσία αποχώρησε, αλλά λέει ότι ανέστειλε, το διευκρίνησε, τη συμμετοχή της στη σύμβαση για τα συμβατικά όπλα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Κοιτάξτε, η σύμβαση αυτή, η συνθήκη για τον περιορισμό των συμβατικών όπλων στην Ευρώπη, ήταν ένα από τα θεμέλια της λεγόμενης μεταψυχροπολεμικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην Ευρασία, στην Ευρώπη. Λοιπόν, και θέτει κάποιους περιορισμούς, κάποιες οροφές στα οπλικά συστήματα τα οποία μπορεί να έχει κάθε χώρα. Και εμείς είμαστε κομμάτι. Η συνθήκη αυτή, από τη συνθήκη αυτή έχει φύγει η Ρωσία. Και λογικό ήταν από τη στιγμή που η Ρωσία ήθελε να φτιάξει, είχε την πολιτική της εν πάση περιπτώσει και ήθελε να αναδημιουργήσει τις συμβατικές δυνάμεις. Η Πολωνία έφυγε πριν από λίγο καιρό και τώρα, εκεί που δεν το περιμέναμε, δεν το περίμενε ας πούμε εν πάση περιπτώσει η λεγόμενη διεθνής κοινότητα, φεύγει και η Τουρκία. Και αναρωτιέται κανείς το γιατί. Λοιπόν, γιατί έφυγε. Γιατί και έτσι έγινε και με τη Ρωσία. Στην αρχή έγινε αναστολή, μετά είπε παιδιά, γεια σας. Λοιπόν, αναρωτιέται κανείς το γιατί. Υπάρχει, λαπούμε, η αφελής άποψη ότι δεν παίζει κανένα ρόλο, έφυγε, ξέρω εγώ, γιατί έτσι, γιατί θέλει να δείξει ότι κάτι είναι και ότι οι οροφές έτσι κι αλλιώς που τις εξασφάλιζε η συνθήκη της CFE είναι πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ υψηλές, οπότε δεν έχει κανένα νόημα πρακτικό. Δηλαδή μπορούσε να φτιάξει πολύ περισσότερα όπλα από αυτά που έχει, άρα δεν χρειαζόταν να φύγει. Επίσης η Τουρκία έχει εξασφαλίσει μια περιοχή στην Ατάλεια, στην οποία μπορούσε να έχει παραπάνω οπλικά συστήματα να αποθηκεύει από αυτά που προέβλεπε η συνθήκη. Άρα λοιπόν υπάρχει η αντίληψη ότι δεν είχε κανένας λόγος να φύγει. Ωραία, και γιατί έφυγε τότε? Για ποιο λόγο μια χώρα που δεν είχε κανένα πρόβλημα έφυγε? Κάποια στρατηγική έχει. Κατά την άποψή μου λοιπόν, η στρατηγική αυτή έχει δύο κομμάτια. Το ένα είναι αυτό που κινείται στον χώρο της υψηλής στρατηγικής, των συμβολισμών και των μηνυμάτων, και το άλλο στο πιο απτό, το πρακτικό αυτό των εξοπλισμών. Στο επίπεδο λοιπόν της υψηλής στρατηγικής, η Τουρκία δηλώνει, διατρανώνει για μία ακόμη φορά ότι αυτή αποχωρεί από την τάξη πραγμάτων που διαμορφώθηκε μετά τον ψυχρό πόλεμο, δεν λειτουργεί πλέον στο πλαίσιο κανενός είδους διεθνούς νομιμότητας, δεν αποτελεί κομμάτι κάποιας αρχιτεκτονικής ασφαλείας και αντιθέτως λειτουργεί πλέον ως αυτόνομη δύναμη με πολύ μεγάλες γεωπολιτικές φιλοδοξίες. Λοιπόν, και ο πυρήνας της στρατηγικής της για να διεκδικήσει το μέλλον είναι η ισχύς. Όταν σου λέει ότι εγώ δεν δεσμεύομαι από κανενός είδους περιορισμό, όσο άνετος και να είναι για τη στρατιωτική μου ισχύ, είναι ακριβώς αυτό. Σου λέει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι εγώ δια της ισχύως θα κινηθώ στο διεθνές σύστημα από εδώ και στο εξής. Το οποίο ταιριάζει και με τη φοβερή και τρομερή παλαιότερη δήλωση του Προέδρου Ερντογάν, ότι η Τουρκία ασφικτιά μέσα στα σύνορα που της έχουν επιβληθεί και θα τα αλλάξει. Θα τα αλλάξει δια της ισχύως. Λοιπόν, αυτό είναι το γενικό πλαίσιο, το γενικό μήνυμα που περνάει προς όλες κατευθύνσεις. Γιατί όμως χρειάζεται όλη αυτή τη στρατιωτική ισχύ? Η Πολωνία, μπορεί να πει κανείς, ότι έχει την αντίληψη ότι απειλείται από τη Ρωσία, που είναι μια τεράστια δύναμη η οποία συνεχώς ενισχύεται. Άρα
μπορεί να πει κανείς ότι η έξοδος της Πολωνίας από τη συνθήκη CFE έχει αμυντικό χαρακτήρα. Η Τουρκία όμως δεν απειλείται από κανέναν. Δεν έχει κανένας είδους απειλή από μεγάλη δύναμη. Τίποτα. Δεν υπάρχει δηλαδή στρατιωτική δύναμη στην περιοχή που να απειλεί την άμυνα και την ασφάλεια της. Άρα λοιπόν αυτή η έξοδος, αυτή η διαφαινόμενη, έστω και σε επίπεδο συμβολισμών, έτσι διακήρυξε ότι θα φτιάξει έναν υπερστρατό, έχει σαφώς επιθετικό χαρακτήρα. Λοιπόν, η μόνη χώρα της περιοχής στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το υπερπλεώνασμα ισχύως που θέλει να δημιουργήσει είναι η Ελλάδα, το οποίο συνδυάζεται και με την προηγούμενη, πριν από λίγο καιρό, τεράστια αγορά επιθετικότατων όπλων που έκανε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν, ας πούμε, παραγγέλνει πάνω από 950 πυράβλους αέρος-αέρος μεγάλου βεληνικούς, σημαίνει ότι θέλει να τους ρίξει εναντίον μιας μεγάλης σοβαρής αεροπορίας. Δεν θέλει να τους ρίξει στους Κούρδους αντάρτες, όπως και τους πάνω από 400 πυράβλους αντιραντάρ που παρήγγειλε. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρη λοιπόν και σημειολογικά και το μήνυμα, αλλά και επί του πρακτέου αυτό που, που είναι που κάνει και κάτι. Παρακαλώ. Είναι και κάτι ευρύτερο. Θέλω να πω, η αγαστή αμυντική στρατιωτική συνεργασία με το Πακιστάν σε συνδυασμό με το πυρηνικό εργοστάσιο το οποίο ελέγχουν οι Ρώσοι σε πρώτη φάση, μπορεί να σημαίνει κάτι και για την εμφάνισή της σιγά σιγά ως πυρηνική δύναμη? Κοιτάξτε, η απόσυρση από τη συνθήκη αναφέρεται στα συμβατικά όπλα. Ναι, αλλά ναι. Η λογική της Τουρκίας ότι εγώ είμαι τεράστια δύναμη και δεν έχω κανενός είδους περιορισμό, ειδικά στρατιωτική μου ισχύ, ναι, σαφώς συνδυάζεται και με τις πυρηνικές φιλοδοξίες. Η Τουρκία είναι δεδομένο, όχι δεδομένο, δηλαδή το ξέρουμε όλοι, δεν είναι κάποια εκτίμηση. Και οι άνθρωποι το δηλώνουν ότι θέλουν να γίνουν πυρηνική δύναμη. Περιμένουν το επόμενο κύμα, εάν προκύψει, πυρηνικοποίηση κάποιων χωρών, που μπορεί να ξεκινήσει από την Νάπο Ανατολή. Γι' αυτό εγώ τονίζω πάντοτε ότι το διεθνές σύστημα είναι ένα ενιαίο, δεν μπορεί να το κόψεις σε επιμέρους γειτονιές και να λες εμένα με νοιάζει τι γίνεται στον Γκίζη και δεν με νοιάζει τι γίνεται στο Κολονάκι, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά ακόμη και αν περιοριστούμε στο χώρο της συμβατικής στρατιωτικής ισχύος, είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό και επίσης συνδυάζεται, αποτελεί ενιαίο κομμάτι με αυτό τον ακραίο, τον υπερφιλόδοξο γεωπολιτικό στόχο που έχουν, τον οποίο τον εφαρμόζουν καθημερινά και το είδαμε και με αυτή την κίνηση για τα ελληνικά πάρκα, το οποίο ποιο είναι? Ότι, παιδιά, εγώ θέλω να καταλάβω το Μισό Αιγαίο και να μετατρέψω και την Ελλάδα και την Κύπρο σε προτεκτοράτα μου. Δηλαδή θα υπάρχουν μόνο όταν κάνουν αυτά που λέω εγώ. Αυτό είναι η προσπάθεια που κάνει η Τουρκία συστηματικά. Αυτό είναι η προσπάθεια στην οποία συμμετέχει χαρούμενα ένα κομμάτι του ελληνικού κατεστημένου και φυσικά αυτή η προσπάθεια της Τουρκίας η δήλωση, εν πάση περιπτώσει, ότι θα δημιουργήσει ένα τεράστιο οπλικό, έτσι, ένα τεράστιο οπλοστάσιο, έχει και πρακτικό χαρακτήρα. Δεν ισχύουν έναν πιο υλικό χαρακτήρα, αν θέλετε. Δεν ισχύουν έτσι αφελείς αντιλήψεις, έλα μωρέ τώρα, αφού έτσι κι αλλιώς έχει πάρα πολλά όπλα, έτσι κι αλλιώς έχει μεγάλες οροφές, δεν χρειάζεται τίποτα. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν, ας πούμε, κατηγορίες οπλικών συστημάτων που έχουν έρθει στο προσκήνιο, όπως είναι το λεγόμενο ντοπαρισμένο πυροβολικό, δηλαδή πολυάριθμα συστήματα πυροβολικού, πολύ περισσότερα από ό,τι θεωρούσαμε, ιδιαίτερα οι πολλαπλοί εκτοξευτές ρουκετών, που είναι πολύ πιθανόν ότι η Τουρκία, που διαβάζει τις εξελίξεις πολύ καλύτερα από εμάς, θεωρεί ότι δεν την καλύπτουν οι οροφές της συνθήκης. Το βλέπουμε, ας πούμε, στην Πολωνία. Η Πολωνία παραγγέλνει εκατοντάδες εκτοξευτές ρουκετών, τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους HIMARS, όσο και από την Νότιο Κορέα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, η απόκτηση συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων είναι πολύ πιθανόν να μην καλύπτεται από τη συνθήκη CFE. Ακόμη όμως και σε πιο συμβατικά οπλικά συστήματα, που λέμε, ας πούμε, ότι η Τουρκία, δεν θυμάμαι πόσες χιλιάδες άρματα μπορεί να έχει, 2.500, 3.500, δεν θυμάμαι, άρματα μάχης μπορεί να έχει η συνθήκη, από τη συνθήκη CFE, λέει κανείς, εντάξει, δηλαδή για ποιο λόγο να φύγει? Ναι, τα άρματα που μπορεί να έχει είναι λίγα σχετικά. Αυτό όμως είναι μια ανάγνωση που προκύπτει από τη μέχρι τώρα κατάσταση, δηλαδή που θεωρούσαμε, ας πούμε, ότι οι πόλεμοι θα είναι σύντομοι, ότι οι πόλεμοι θα γίνονται από πλατφόρμες υψηλής τεχνολογίας που θα πολεμάνε μεταξύ τους. Άρα χρειάζεσαι λίγα άρματα, λίγα αεροπλάνα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
Φάνηκε όμως στην Ουκρανία ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Οι πόλεμοι επιστρέφουν στην κανονική τους εντός εισαγωγικών κατάσταση, όπου είναι πάρα πολύ βιαίοι, πολύ αιματηροί, έχουν πάρα πολλές απώλειες και σε έμψυχο και σε άψυχο υλικό. Δεν είναι υψηλή τεχνολογία αυτή που νικάει, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι οι αριθμοί. Και δεν είναι μόνο οι αριθμοί σε κάθε μάχη, ότι χρειάζεσαι με στο μέτωπο αυτή τη στιγμή, είναι και πόση δεξαμενή έχεις πίσω σου. Δηλαδή πώς μπορείς να αντέξεις σε παρατεταμένους πολέμους. Είναι η αντίληψη ότι οι πόλεμοι θα κρατάνε λίγο, κονιορτοποιήθηκε στην Ουκρανία, ακόμη και στη Γάζα. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε στο ουκρανικό μέτωπο τους εμπλεκομένους να βγάζουν ακόμη και παλαιά άρματα από μουσεία, άρματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου κυριολεκτικά και να τα ρίχνουν επί του πεδίου, καταλαβαίνει κανείς ότι οι αριθμοί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Εάν παντρέψεις αυτή την εξέλιξη με τη ρομποτική που εισέρχεται στο πεδίο της μάχης πάρα πολύ έντονα, τότε προκύπτει μια νέα πραγματικότητα. Όταν πλέον αρχίζουμε και μιλάμε όχι για χιλιάδες drones ας πούμε, αλλά για δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια που συζητιώνται, για ποιο λόγο να μην συζητήσουμε που ήδη συζητάμε και για ρομποτοποιημένα άρματα που θα είναι πλέον φτηνά, γιατί δεν θα χρειάζεται να έχουν την προστασία που έχουν για το προσωπικό και να διατίθενται πλέον όχι σε εκατοντάδες αλλά σε χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες. Να θυμίσω ότι στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο οι Αμερικανοί κατασκεύασαν περίπου 44.000 Sherman, συγγνώμη. Και το 1965 η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Αγγλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν 22.000 άρματα μάχης. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν ότι γυρίζουμε σε αυτή την εποχή σε συνδυασμό με τη ρομποτική, επαναλαμβάνω. Οι Τούρκοι που είναι πολύ μπροστά από εμάς στη στρατιωτική επιστήμη αναγιγνώσκουν ορθά αυτή την πραγματικότητα και κάνουν τις ενέργειες. Λοιπόν, και εμείς κάνουμε ακριβώς το ανάποδο. Εμείς λειτουργούμε από ό,τι φαίνεται σε μια λογική φετιχιστική, με την κοινωνιολογική έννοια του όρου, δηλαδή επενδύουμε ή θέλουμε να επενδύσουμε σε κάποιες πλατφόρμες υπερυψηλής τεχνολογίας μεν, αμφιβόλου επιχειρησιακής αξίας δε, τις οποίες θα τις παραλάβουμε κάποια στιγμή στο μέλλον, και αντιθέτως λέμε ότι οι αριθμοί δεν μετράνε. Φάνηκε αυτό το πράγμα από την ακατανόητη κατ' εμέ δήλωση του Υπουργού, του κύριου Δένδια, που ελπίζω να την έχει αναθεωρήσει, να ήταν κάποια κακή στιγμή από κάποιους κακούς συμβούλους, να δώσουμε ένα μεγάλο κομμάτι της πολεμικής μας αεροπορίας να το πετάξουμε. Εδώ τώρα φτάσατε, γιατί τα νησιά μοιάζουν να είναι άδεια ή σουρωτήρι. Δεν ξέρω αν οι R-70 έχουν συντηρηθεί, αν ουσιαστικά δηλαδή υπάρχει αντίδοτο ή είμαστε μόνο για τον τουρισμό. Να πω μόνο ότι MLRS στα νησιά, η ζημιά που θα μπορούσαν να κάνουν στις πρώτες γραμμές αεροδρομίων της Τουρκίας, αν αποφάσιζε η Τουρκία να το παίξει σκληρά, θα ήταν εκ των όνων κάνεφαλο. Όπως είπατε, το Newsweek χθες έγραψε, διαψεύστη βεβαίως, αλλά χαλαρά διαψεύστη, ότι αφού παίρνουμε F-35 θα φύγουν τα F-16 για την Ουκρανία. Το Newsweek το λέει, δεν το λέει κάποιο ελληνικό έντυπο. Το ελληνικό υπουργείο είπε ότι αυτά είναι σενάρια φαντασίας. Τώρα, πόσο φαντασίας είναι αν τα συνδυάσεις με τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας, είναι ένα θέμα. Από την άλλη, όπως σωστά λέτε εσείς, ο ίδιος ο Μπορέλ, ένας επίτροπος, λέει να ετοιμαζόμαστε για πόλεμο στην Ευρώπη και οικονομίες πολέμου. Ακούμε ότι πάμε στα 13 εξοπλισμοί. Αυτά όλα δεν θα έπρεπε να σημάνουν καμπάνες για μια χώρα που είναι στο πιο ενδιαφέρον ζέον γεωπολιτικό σημείο του πλανήτη αυτή τη στιγμή, εμείς? Εντάξει, υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να έχουν σημάνει, ναι, οι σιρήνες συναγερμού εδώ και καιρό και θα έπρεπε να έχουμε κάνει ενέργειες. Παρεπιπτόντως, να τονίσουμε ότι η προσπάθεια αυτή της Τουρκίας δεν σημαίνει ότι είναι νομοτελειακή, ούτε σημαίνει ότι δεν έχει αντίδοτα, ούτε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η Τουρκία όντως θα γίνει μια υπερδύναμη και θα μας καταπιεί και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτά δεν ισχύουν. Η Τουρκία έχει τεράστιες και πολλαπλές αχίλιες πτέρνες και όσο μεγαλώνουν οι φιλοδοξίες, τόσο διευρύνονται και μεγαλώνουν και οι αχίλιες πτέρνες. Και σίγουρα μπορεί να αντιμετωπιστεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί και η Ελλάδα έχει ένα πάρα πολύ σοβαρό ρόλο να παίξει. Αλλά όταν βλέπουμε ότι το ελληνικό σύστημα εξουσίας, το ξαναλέω αυτό το πράγμα, συγγνώμη γίνομαι μονικός, αλλά το βλέπω μπροστά μου, δηλαδή αντί να προσπαθεί να υπερασπίσει τη χώρα, ουσιαστικά συνεργάζεται με την Τουρκία στο να αποδομήσει την ελληνική εθνική κυριαρχία, καταλαβαίνει κανείς ότι κάτι δεν πάει καλά.
Λοιπόν, όταν αντί λοιπόν η Ελλάδα να υπερασπίσει τον εαυτό της που έπρεπε να το κάνει εδώ και καιρό, ανέχεται την διευρυνόμενη και εντυνόμενη, ας το περιορίσουμε, ρητορική της Τουρκίας, που δεν είναι, επαναλαμβάνω, μόνο ρητορική, είναι πράξεις όλα αυτά που έχουν αποτέλεσμα. Λοιπόν, και ταυτοχρόνως συνεχίζει να περνάει το διπλό αφήγημα ότι τώρα είμαστε σε περίοδο ήρεμων νερών, αλλά στο μέλλον, εάν δεν εκμεταλλευτούμε αυτή την περίοδο, η Τουρκία θα είναι τόσο ισχυρή που δεν θα μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε και θα μας τα πάρει όλα. Άρα δώσε τα μισά τώρα που μπορείς. Και επίσης ότι προς Θεού μην εγκλωβιστούμε σε πόλεμο, σε ανταγωνισμό εξοπλισμών με την Τουρκία, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτής της ολιστικής λογικής, αυτού του δόγματος των τριών πολέμων που ακολουθεί η Τουρκία και εφαρμόζει εναντίον της Ελλάδος, ένα κομμάτι του ελληνικού συστήματος εξουσίας συνεργάζεται, αποτελεί κομμάτι της τουρκικής πολεμικής μηχανής, και αυτό κατ' εμέ είναι η πάρα πολύ μεγάλη παθογένεια και οφείλουμε να το δούμε όλοι μας. Πέραν από κομματικές παροπίδες, εγώ δεν αναφέρομαι σε κόμματα, δυστυχώς αυτό το φαινόμενο είναι διακομματικό και υπερκομματικό, δεν περιλαμβάνει φυσικά τους πάντες, αντιθέτως είναι μειοψηφικό, αλλά είναι συμπαγές, πολύ ισχυρό και κατά τα φαινόμενα έχει επιβάλει την ατζέντα του αυτή τη στιγμή. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υπό την έννοια αυτή, ξεκινώντας από το απλό, αυτό το όχι απλό, σοβαρό, απλό εννοώ τρέχον, αυτό που προέκυψε χθες. Δηλαδή ότι τι λέτε για θαλάσσια πάρκα, εδώ αμφισβητεί την κυριαρχία σας. Ευθέως αυτό μας είπαν. Δεν είστε ιδιοκτήτες, εμείς το αμφισβητούμε. Λοιπόν, τι ακριβώς μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης έρχονται στις 22 Απριλίου να συζητήσουμε. Υπό ποια έννοια, υπό ποια βάση. Γιατί κάπου και οι λέξεις αρχίζουν και χάνουν το νόημά τους. Καλή διακήρυξη των Αθηνών, εντάξει. Αλλά με συγχωρείτε, τώρα ΜΟΕ θα συζητήσουμε, αυτό είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το λέω για τον κόσμο. Θα συζητήσουμε ΜΟΕ 22 και 26, Αθήνα και Κωνσταντινούπολη, και αυτοί θα σου λένε ότι το μισό Αιγαίο δεν σου ανήκει, πρέπει να το ξαναδούμε, γιατί μου λέει εδώ ο Κώστας, κάναμε 12 μίλια στο Ιόνιο, με υποχώρηση στην Ιταλία, το που ψαρεύουν οι Ιταλοί οι άλλοι, να τα λες όλα Κώστα, και δεν κάναν τίποτα οι Τούρκοι. Από κακού θα ήταν να αμφισβητούν μέχρι και το Ιόνιο. Ακόμα εκεί δεν φτάσαμε, αλλά δεν στη βάση. Στην Αλβανία πάνω και θα καταλάβεις πολλά. Όμως πείτε μου σας παρακαλώ, τι αξία έχουν τα ΜΟΕ? Κύριε Σαγίνη, δεν είναι μόνο ότι δεν έχουν αξία, δεν είναι μόνο ότι δεν έχει νόημα, δεν είναι μόνο ότι αγνοείς κάτι, κρύβεις το κεφάλι στην άμμο σαν τη στρουθοκάμιλο, ή εν πάση περιπτώσει, γιατί κάποιοι λένε ναι έτσι κερδίζουμε χρόνο. Κερδίζουμε χρόνο για να κάνουμε τι? Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω, ότι κερδίζουμε. Κερδίζουμε 20 χρόνια, όπως μου γράφει ο Κώστας από το Παρίσι, για να συντηρηθεί το σύστημά μας. Αυτό. Κοιτάξτε, για μένα είναι ακόμη χειρότερο. Για μένα είναι ξεκάθαρο πλέον ότι όλη αυτή η διαδικασία, επαναλαμβάνω, αυτό το αφήγημα να προσεγγιστούμε, να τα βρούμε κτλ., δεν είναι κάτι απλώς ουδέτερο που απλώς διαιωνίζει μια υπάρχουσα κατάσταση. Είναι κομμάτι της τουρκικής στρατηγικής, της άτυπης αυτής πολεμικής στρατηγικής. Γιατί όσο εσείς συνεχίζεις με αυτό το πράγμα, τόσο η Τουρκία εκμεταλλευόμενη αυτό το σύστημα που έχει φτιάξει, δηλαδή την απειλή για το μέλλον και την προσδοκία για το τώρα, ενισχύει και διευρύνει τις αξιώσεις της έναντι της Ελλάδος και σε τοποθετεί σιγά σιγά με την πλάτη στον τοίχο. Γι' αυτό λέω ότι πλέον είναι ξεκάθαρο, κατά την επιστημονική μου άποψη, μπορεί να κάνω λάθος, μακάρι να κάνω λάθος, φοβάμαι δεν κάνω λάθος, ότι υπάρχει συνεργασία και πλέον και συνειδητή συνεργασία ενός μεγάλου κομματιού του συστήματος εξουσίας στην Ελλάδα με την Τουρκία. Λοιπόν, δεν μιλάμε για δυτικά συμφέροντα, δεν μιλάμε για συμφέροντα του ξένου παράγοντα που γνωρίζουμε. Πλέον είναι η Άγκυρα που ελέγχει ένα κομμάτι του ελληνικού συστήματος εξουσίας, το έχει τοποθετήσει μέσα σε αυτό τον μηχανισμό που έχει φτιάξει, ο οποίος μηχανισμός, επαναλαμβάνω, είναι αποδόμηση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, δια παρανοϊκής αναγνώσεως του διεθνούς δικαίου, επηρεασμός της κοινής γνώμης και δημιουργία μιας αντίληψης ότι τώρα υπάρχει ευκαιρία, ενώ στο μέλλον θα έχω γίνει τόσο ισχυρός που θα στα πάρω όλα. Και αυτό το πράγμα, αυτό το τρίδημο, βλέπουμε ότι το υπηρετούν συγκεκριμένες πρακτικές και πολιτικές που εφαρμόζονται και αυτή τη στιγμή και στο παρελθόν, αλλά αυτή τη στιγμή είναι σε πρωτοφανή ένταση. Κύριε Γρίβα, λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, πάνω από 1500 τουρίστες από την Τουρκία κατεφτάνουν καθημερινά στα νησιά με την περίφημη βίζα. Αυτή είναι η έννοια των ΜΟΕ. Άλλος φίλος μου λέει, κύριε Γρίβα, τι συζητάτε τώρα? Εδώ η λεγόμενη εθνική εργολάβη, ούτε πριτσίνι δεν είναι ελληνικό,
τουρκικό είναι, να μην σας πω λέει ότι υπάρχουν και ΣΕΟ. Άλλος φίλος μου λέει, και βάλτε λέει και το δημογραφικό που είμαστε σε διαρκή γύρανση και ο τρόπος που πάει να επιληθεί, καταλαβαίνετε το εκρηκτικό μείγμα που φτιάχνετε. Ναι, είναι ακριβώς έτσι, αλλά για το δημογραφικό αναφέρομαι. Ναι, ναι. Αλλά προσέξτε, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εγκλωβιστούμε σε μια λογική νομοτέλειας, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ότι είναι χαμένα, γιατί τότε ακριβώς υπηρετούμε αυτό το αφήγημα του παρετήσου τώρα, παραδώσου τώρα, που είναι είσαι σε πλεονεκτική θέση για να παραδοθείς και δώσε κομμάτια της εθνικής κυριαρχίας, θα σας τα πάρουν όλα οι Τούρκοι στο μέλλον. Λοιπόν, η Ελλάδα φυσικά μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Όχι απλώς μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, κατά την άποψή μου είναι ολόκληρο το διεθνές σύστημα έχει συνωμοτήσει ώστε να φέρει την Ελλάδα στον αφρό, αρκεί όμως η Ελλάδα, και η Ελλάδα δεν είναι τώρα, δεν έχει συνείδηση, οι άνθρωποι που κυβερνούν την Ελλάδα, είτε από τα παρασκήνια, είτε από το προσκήνιο, είτε θεσμικά, ως θεσμική ηγεσία, είτε ως άτυπη ηγεσία, είτε ως πολιτική ηγεσία, να κάνουν αυτό που είναι να κάνουν, δηλαδή να ασκήσουν εθνική λειτουργία. Λοιπόν, το οποίο, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν γίνεται, αλλά από ό,τι φαίνεται, έχει επιβληθεί μια πολιτική που αποτελεί κομμάτι της τουρκικής υψηλής στρατηγικής. Τέλος. Αυτή είναι η άποψή μου. Επαναλαμβάνω. Δεν αναφέρομαι σε όλους, σε καμία περίπτωση. Δυστυχώς όμως αυτό το μειοψηφικό, πλην όμως συμπαγέστατο κομμάτι, έχει καταφέρει και έχει επιβάλει την ατζέντα του. Τώρα το τι και πώς, αν υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα, αν υπάρχουν ιδεολειψίες, αν το κάνουν λόγω αφέλειας, αν το κάνουν, ξέρω εγώ, γιατί μάθανε από μικροί ότι δεν θέλουν να είναι Έλληνες και θέλουν να είναι κάτι άλλο, αυτό δεν με αφορά. Αλλά αυτό το πράγμα εγώ τουλάχιστον είναι το βλέπω μπροστά μου, μου προκαλεί απελπισία, προκαλεί τεράστια οργή και δυστυχώς και βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα γίνεται και γίνεται κάθε μέρα. Κύριε Γρίβα, μου λέει ο φίλος ο Μιχάλης από τα Δωδεκάνησα, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν θα έχουν μέσα το Αμπντουλχαμίτ Β' που έφυγε από νότια της Τρογγύλης και είναι και τώρα στη Σελεύσκια και έτοιμο σε Λεύκια και είναι έτοιμο να πάει για δειγματοληψία στη ΡΟ, θα είναι μέσα στα ΜΟΕ, δεν πιστεύω. Και λέει ο Κώστας εδώ, Κώστα μάλλον δεν είσαι καλά, δεν το διαβάζει σωστά. Μη διαστρεβλώνεται λέει αυτό που λέω. Το κάζους Μπέλι είναι για όλο το θαλάσσιο χώρο της Ελλάδας, ωραία. Δεν είναι μόνο για το Αιγαίο και τι σημαίνει, το έχουμε ανατρέψει. Η παραχώρη στην Ιταλία ήταν στην ΑΟΣ, όχι στα χωρικά ύδατα που είναι τα 12 μίλια. Μπα, ποιος το είπε Κώστα. Η παραχώρηση στην Ιταλία είναι να ψαρεύουν και εντός των 6 ναυτικών μιλίων. Τι δεν έχεις καταλάβει. Ξαναδες συμφωνίες. Με συγχωρείς Κώστα, γι' αυτό φωνάζουν οι επτανήσιοι ψαράδες. Που δώσαμε το δικαίωμα στη γαρίδα και τα άλλα να τα παίρνουν οι Ιταλοί. Δεν το έχεις καταλάβει ακόμη. Πιθανώς ο ακροατής λέει ότι η Τουρκία, εάν προχωρήσουμε στα 12 ναυτικά μίλια, δεν θα ενεργοποιήσει το κάσους Μπέλι και είναι κούφια η απειλή. Αν το λέει αυτό το πράγμα, εγώ πιστεύω αυτό. Λέει και εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι έπρεπε καιρό να το κάνουμε αυτό το πράγμα και αποτελεί στοιχειώδη ενέργεια αυτοάμυνας και για να φρενάρει στην Τουρκία να επεκτείνει στα χωρικά σου έδρα στα 12 ναυτικά μίλια. Μα δεν λέει αυτό. Η Τουρκία δεν μπορεί να κάνει πόλεμο. Λοιπόν, δεν μπορεί. Είναι, επαναλαμβάνω, ένα λελογισμένο ρίσκο. Αλλά αυτή τη στιγμή, και αν θέλεις να φρενάρεις μια κατάσταση που κάποια στιγμή θα οδηγήσει σε πάρα πολύ επικίνδυνες, έτσι, μια δύναμη να φρενάρεις μια δυναμική που κάποια στιγμή θα οδηγήσει σε πολύ επικίνδυνες καταστάσεις, νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι αυτονόητο αυτή τη στιγμή. Κύριε Γρίβα, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω, διότι υπάρχει αυτό το κλίμα, όταν στο εσωτερικό η κατάσταση και θεσμικά έχει προβλήματα σοβαρά στο δικό μας, όταν στην Ευρώπη συζητάνε για οικονομία πολέμου, όταν οι αιστείες πολέμου είναι στη γειτονιά μας, πιο πάνω, γενικώς εσείς το έχετε ξαναπεί, μου γράφει εδώ κάποιος από τις Νήσους Φερόες, φίλος ο Κώστας, ο Γρίβας τα λέει σχεδόν ουρλιάζοντας, κραυγάζοντας 3 χρόνια, κανείς δεν ακούει ότι έχουμε πρόβλημα και με το σύστημα στο εσωτερικό και το πώς βλέπει τα πράγματα με τους γείτονες. Όμως, θέλω να σας ρωτήσω αν αισθάνεστε, όταν ακούτε και τους κίνσορες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συζητάνε για οικονομίες πολέμου, αν αισθάνεστε ότι τελικά αυτή την κόκκινη γραμμή την έχουν υπερβεί στο όνομα των λαών για λογαριασμό των λαών και κάποια στιγμή θα αρχίσουν τα μπαμ και μπουμ πέρα από το τι λέμε εμείς και δεν θα ξέρει κανείς από πού του έρχεται. Δεν θέλει και πολύ. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα και εγώ το έχω δείξει και είναι και επανειλημμένος και είναι κάτι που εμένα προκαλεί τρόμο, ότι έχουμε μπει σε μια νέα πυρηνική εποχή, έχουμε μπει σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο που ελπίζουμε να παραμείνει ψυχρός, που έχει στοιχεία που τον καθιστούν πάρα πολύ πιο επικίνδυνο σε σχέση με αυτόν που ζήσαμε
στο παρελθόν, αλλά αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Δυστυχώς οι ευρωπαϊκές ελίτ είναι πολύ κατώτερες των περιστάσεων, δεν αντιλαμβάνονται μια επικινδυνότητα που υπάρχει. Φυσικά και δεν θέλουμε να ξεπλύνουμε τους Ρώσους και τίποτα, που επίσης έχουν κάνει ακραία πυρπολιτικές ενέργειες για τη διεθνή ασφάλεια, αλλά σε κάθε περίπτωση και οι ευρωπαϊκές ηγεσίες έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Αυτό είναι όμως είναι ένα θέμα που είναι πολύ μεγάλο. Σε πιο περιοριστικό εθνικό έτσι πλαίσιο, η αντίληψη των πολεμικών οικονομιών και της ανάπτυξης μεγάλων στρατών είναι κάτι που μας βολεύει λοιπόν την Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, αν θέλαμε να το αξιοποιήσουμε. Γιατί η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μόνη, το τονίζω, που διατηρούσε συμβατικό στρατό για να αντιμετωπίσει συμβατικούς αντιπάλους, ομόλογους αντιπάλους. Οι άλλοι θεωρούσαν μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία ότι στρατοί είναι για να τους στέλνεις, ξέρω εγώ, στο Μάλι, για να κουβαλάς ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουαγκαντούγκου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οπότε λοιπόν έχεις ένα τεράστιο χαρτί στα χέρια σου να παίξεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ανανεώσεις πολεμικές σου ικανότητες, που και αυτό το υποαξιοποιείς. Αλλά όπως είπα και πριν και είπατε και εσείς, το πρόβλημα είναι η εσωτερική κατάσταση. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτά που βλέπουμε με την, με την Τουρκία και το πώς διαχειρίζεται το σύστημα, την απειλή αυτή, όχι την απειλή, τη διαρκή προσπάθεια της Τουρκίας να αποδομήσει την ελληνική εθνική κυριαρχία. Υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα. Υπάρχει μια όσμωση του συστήματος εξουσίας με τη διαφθορά. Βλέπουμε ακόμη και σε κάποια κομμάτια να υπάρχει όσμωση ακόμη και με το οργανωμένο έγκλημα ή με παρακρατικούς μηχανισμούς. Παραλαμβάνω, πάλι είναι μειοψηφικά αυτά τα φαινόμενα, αλλά υπάρχουν. Και όταν λοιπόν δημιουργείται ένα τέτοιο υπερκράτος, όπως θα έλεγε ο Μακαρίτης ο Κάτρης, το οποίο λειτουργεί με βάση τα δικά του συμφέροντα, ουσιαστικά έχουμε αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε να υπάρχει, της άρνησης εθνικής λειτουργίας, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Δεν μπορείς να τα διαχωρίσεις αυτά τα δύο. Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα πλέον για τη λειτουργία των κρατικών θεσμών, για τη λειτουργία του κράτους και για το τι αντιπροσωπεύει το πολιτικό σύστημα και το σύστημα, ευρύτερο σύστημα εξουσίας στην Ελλάδα, και αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να συζητήσουμε στο μέλλον. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει σοβαρό θέμα. Θα κλείσω με το φίλο τον Κούλη που στέλνει μήνυμα από τη Σαμοθράκη. Η απέτηση της Τουρκίας, λέει, κύριε Γρίβα, να συζητάμε μαζί της για οποιαδήποτε ενέργεια θέλουμε να κάνουμε είναι διαχρονική και προφανώς δεν προέκυψε με τα θαλάσσια πάρκα. Μήπως η συζήτηση λοιπόν γίνεται για τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή να το συνηθίσουμε σιγά σιγά και ως κοινή γνώμη και να είναι γραφική ως αντιδράν στο μέλλον? Ναι, ακριβώς είναι έτσι, αλλά προσέξτε, δεν είναι ότι επειδή το έγινε στο παρελθόν δεν τρέχει τίποτα από το κάνει τώρα. Η Τουρκία όντως έχει ξεκινήσει μετά την εισβολή στην Κύπρο να σου λέει αυτά τα παρανοϊκά, ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν κυριαρχικά δικαιώματα γιατί αποτελούν προέκταση της τουρκικής ακτής, άρα η υφαλοκρηπίδα τους είναι τουρκική. Λοιπόν, από τότε λοιπόν ξεκινάει η παθογένεια, ξεκινούν οι παθογένειες και ξεκινάει η αποδόμηση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, και φυσικά είναι ένοχες λιγότερο ή περισσότερο όλες οι κυβέρνησεις που προέκυψαν από τότε μέχρι σήμερα, που όχι μόνο δεν κάνανε τίποτα για να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση, αλλά δίνανε, όπως η κυβέρνηση Σιμίτη μετά τα Ίμια, έδωσε τις κερκόπορτες ώστε η Τουρκία να επεκτείνει αυτή τη στιγμή την προσπάθεια. Δυστυχώς όμως σήμερα, επαναλαμβάνω, το φαινόμενο αποκτά διαστάσεις έτσι χιονοστιβάδας. Οι εξελίξεις γίνονται πολύ γρήγορα, γίνονται πολύ, καθίστανται πολύ επικίνδυνες. Οπότε δεν ξέρω, έχει φτάσει η στιγμή. Ή θα φρενάρουμε την Τουρκία ή πάμε σε ολοκληρωτική αποδόμηση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας.